Εγώ τώρα αλλάξουμε να πάμε εκεί στο μαζί είχαμε. Είναι καλύτεραγη. Στην αίθουσα θα πήγαμε. Νομίζω ότι μιλάω εγώ. Εσύ καλούσε. Έχει την ρώστα. Εσύ μη ρωτάς κατέρα, γιατί άλλοι θέλουν να την αφαίρουν. Λοιπόν, αν θέλεις να πάμε εκεί, να πάμε. Αν νομίζω, εσύ το καλύτερο. Θα αυξηθεί ο αριθμός. Θα πάμε εμείς ήχημα. Είμαι της γνώμης, άμα θα κάνετε κίνημα εκεί, θα το κάνετε μισθό. Αν είναι μόνο για μένα, εδώ. Πάντω, γιατί να παρελθούμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, που είναι ωραία, πανέμορφα εδώ, και να πάμε στη Λέσχη. Μάλιστα. Αλλιώς γίνεται στη Λέσχη, αλλιώς... Μου λέει πολλά γνωριστάσεις. Εδώ είναι και ωραία. Πολύ κοντά. Και δεν μπορείς να αυξηθείς όσο πρέπει. Μάλιστα. Ο Γιώργος θα έρθει. Γιατί? Ξέρω. Πώς το πρέπει. Καλά, έχουμε εδώ κοντά. Έλειπα τώρα, έχουμε από κάτι να δεχτεί. Πρέπει να την πάρεις τηλέφωνο για να έρθει. Δεν τα θυμάται. Βαριά λόγια για τις γυναίκες. Εγώ και εμείς κοιτάμε εδώ πέρα τους γυναίκες. Δεν είναι με... Είναι αγαθότο πια το μάτι. Σήμερα έχουμε αρέα μαζί. Ναι, σήμερα έχουμε αρέα μαζί. Να κλείσουμε την πόρτα, να βάλουμε το σεφτί και εντάξει είμαστε.
είχαν δει τους Αποστόλους με τον Χριστό πριν από τα πάθη και την Ανάστασή Του, έριξαν τη λάσκη, όπως είπαμε, την κατηγορία ότι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε γλεύκους με μεστομένη εισή. Είναι μεθυσμένοι. Είναι εύκολο κανείς να κατηγορεί και μάλιστα ασύστολα και μπροστά σε πλήθος κόσμου. Και μάλιστα μπροστά σε πλήθος κόσμου. Βέβαια κάποια ενοχή, καλησπέρα, κάποια ενοχή βαριά, κάποιο έγκλημα είχε συντελεστεί πριν από μέρες και αυτό το έγκλημα τους έκαιγε την καρδιά εσωτερικά και προσπαθούσαν να απαλλαγούν από την ενοχή και το έγκλημα ενώ δεν μπορούσαν. Από την άλλη, η Γραφή ίδια στις πράξεις των Αποστόλων, οι άνθρωποι οι ευλαβείς, άνδρες ευλαβείς, λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην προσφώνησή του σε αυτή την ομιλία, ερμήνευαν το γεγονός αυτό σαν κάτι το θαυμαστό. Και βέβαια δεν θα σχολιάσουμε την ημέρα εκείνη πόσοι ακριβώς και γιατί και ούτω καθεξής δέχτηκαν τον Λόγο του Χριστού με ένα μόνο κήρυγμα του Παύλου. Του Πέτρου, με ένα μόνο κήρυγμα του Πέτρου, γιατί ο Πέτρος είναι στα κεφάλαια αυτά που συζητάμε τώρα και όχι Απόστολος Παύλος, όχι Απόστολος Παύλος. Για να δώσει, να καταλάβουν και να φωτίσει και εκείνους που ήσαν κακοπροαίρετοι. Όχι βέβαια με επιθετικότητα, τονίσαμε και στην περασμένη ομιλία, το λέμε και τώρα, αλλά με πραότητα, με σύνεση, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και με φόβο και πνεύμα Θεού, με γαλήνη ψυχής. Έτσι, ώστε να μην τους θίγει τους κατήγορους η απολογία του Αποστόλου Πέτρου. Ερμήνευσε ο Πέτρος, ο Απόστολος, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με βάση, είπαμε, την προφητεία που είχε αναφέρει ο προφήτης Ιωήλ ή 800 με 700 χρόνια π.Χ. γιατί είναι συγκεκριμένη η χρονολογία από όταν έζησε ή το 500 με 400 χρόνια π.Χ. Τι μνημόνευσε ο Απόστολος Πέτρος, ποια ακριβώς από την προφητεία του προφήτου Ιωήλ. Προφήτευσε ότι έντεσες χάτες ημέρες εχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Θα στείλω από το δικό μου πνεύμα, λέει ο Θεός Πατέρας, και θα το χύσω πλούσια σε κάθε άνθρωπο, σάκα εννοεί κάθε άνθρωπο. Δεν θέτει εδώ προνόμια ο προφήτης. Προνόμια τέτοια που τα έβαζαν οι Εβραίοι. Και μάλιστα μέχρι του σημείου να υπερηφανεύονται για τη σαντέγνα του Αβραάμ. Εδώ ο προφήτης, Ιωήλ, λέει
δεν υπάρχουν σύνορα εθνικά ή φυλετικά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά το Άγιο Πνεύμα θα δοθεί σε κάθε άνθρωπο. Που βέβαια, σύμφωνα με τη ρίση του Χριστού μας, την εντολή του Χριστού μας, θα πορευθούν οι μαθητές, θα κηρύξουν, θα πιστέψουν οι λαοί και τα έθνη και ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σύμφωνα λοιπόν με την εντολή αυτή, βαπτίζονταν και έπαιρναν όσοι βαπτίζονταν Πνεύμα Άγιο. Και επομένως και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Χύθηκε λοιπόν και χύνεται σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου μας προφήτη Ιωήλ το Πνεύμα το Άγιο. Και θα προφητεύσουν τα παιδιά σας και οι κόρες σας και οι δούλες σας και οι δούλοι σας. Γενικά, αδιάκριτα, θα λάβουν αυτό το πνεύμα της προφητείας. Όλοι όσοι το δεχτούν και θα συμβούν τις ημέρες αυτές, τις έσχατες, τονίζω, για να έχουμε ξεκάθαρη, πολύ καλησπέρα, πολύ ξεκάθαρη την αντίληψη εκείνη ότι οι έσχατες ημέρες δεν είναι 2, 3 ή 5 χρόνια που περιμένουμε το Μεσσία, τον Αντίχριστο, με συγχωρείτε, να έρθει για να κάνει το κακό που έχει να κάνει. Αλλά από την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός μας για να μας λυτρώσει μέχρι την ημέρα τη φοβερή εκείνη της παρουσίας του, όλο αυτό το διάστημα είναι έσχατες ημέρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα των εσχάτων ημερών δώσαμε το στίγμα θα συμβούν σημεία και τέρατα. Σημεία εν το ουρανό, σημεία εν τη γη, λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ότι θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, ότι η σελήνη θα κοκκινήσει σαν να είναι βυθισμένη στο αίμα και θα επικρατήσει συμφορά μεγάλη. Βέβαια, εδώ ο προφήτης μας, από ό,τι είδαμε στα σχόλια που κάναμε με βάση τον Άγιο Χρυσόστομο, αναφέρεται στα συγκεκριμένα γεγονότα που έζησε ο Ισραήλ. Τα έζησε τα γεγονότα αυτό, πραγματοποιήθηκε προφητεία στο ακέραιο, άλλωστε, και ο Κύριός μας, λίγο πριν σταυρωθεί, πριν παραδοθεί, κοίταξε την Ιερουσαλήμ και χαρακτηριστικά επανέλαβε αυτό που διαβάσαμε στον προφήτη Ιωήλ, πρακτικά πια. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, είσαι σαν την όργιδα που θέλεις να μαζέψεις τα παιδιά σου. Και αυτά δεν θέλεις να έρθουν κάτω από τις δικές μου θέλειες. Γι' αυτό θα καταπατηθείς από έθνη και ού καθεθίσεται όδε λίθος επί λίθου. Δεν θα παραμείνει όπως έβλεπε και έδειχνε στους μαθητάς σου τα ωραία κτίρια της Ιερουσαλήμ τότε. Είπε, τα βλέπετε, δεν θα παραμείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ού καθεθίσετε όδε λίθος επί λίθου. Και δόθηκε η εκπλήρωση της προφητείας αυτής, είπαμε, με τα στρατεύματα του αυτοκράτορα Τίτου, που περικύκλωσε την Ιερουσαλήμ και Εβραίους, είτε γυναίκες είτε άντρες που έπιανε, τους σταύρωνε ανάποδα ή τους πέραγε στις σούβλες. Και πέρασαν και μάλιστα τέτοια πείνα αναφέραμε την περασμένη φορά, που συνελήφθη η μητέρα να έχει σφάξει το παιδί της
και να το ψήνει για να το φάει. Μιλάμε για φρικτά γεγονότα στην πραγματικότητα, αλλά που δεν μπορεί να πιάσει και ανθρώπινη σκέψη. Σημεία λοιπόν είναι το ουρανό, σημεία είναι τη γη, πλήρωσαν οι Εβραίοι για χίλια και πλέον χρόνια το αμάρτημά τους. Και βέβαια και η άρνηση που κάνουν αυτοί που παραμένουν σταθεροί στην άρνησή τους είναι μία οπωσδήποτε τιμωρία. Η άρνηση αυτή κατά αυτή είναι μία τιμωρία, γιατί λέγει ο Δαβίδ χαρακτηριστικά: «Κύριε, οι μακρύνοντες από σου απολούνται». Κύριε, όσοι ζουν μακριά από σένα είναι προορισμένοι να καταστραφούν. Μην το εκλάβετε προορισμένοι από το Θεό, αλλά από τη δική τους προσωπικά θέληση. Από τη δική τους προσωπικά θέληση. Αυτή την προφητεία την είδαμε στην περασμένη μας σύλλαξη που είχαμε εδώ πέρα. Και βέβαια δόθηκε λύση, λέει ο προφήτης, σε εκείνους που ζήτησαν με το επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού τη σωτηρία, τις ημέρες εκείνες τις φοβερές, δόθηκε. Γιατί λέει «και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Έως εδώ ήταν η προφητεία του προφήτη Ιωήλ και έως εδώ παραμείναμε την περασμένη Δευτέρα. Πρέπει όμως ο Απόστολος Πέτρος να δώσει κάποια ανοίξη, να καταλάβουμε ότι αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν μία έχουν αιτία. Τον ερχομό του Χριστού, τα παθήματά του, την Ανάσταση, την Ανάληψη και γενικά τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Έπρεπε λοιπόν να μην σταματήσει έως εδώ, τους θύμισε τα γεγονότα για να τους μαλακώσει την ψυχή, όλα αυτά τα φρικτά που ανέφερε, για ήλιο που θα σκοτεινιάσει, για σελήνη που θα κοκκινήσει και όλα τα άλλα που με την προφητεία τους έφερε στο μυαλό, τα ανέφερε για να τους μαλακώσει την ψυχή. Γιατί δεν ήταν πολλές ημέρες εκείνες από τις οποίες είχα σταυρώσει τον Χριστό. Πολλοί από αυτούς φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ομιλεί λοιπόν, είπαμε και την περασμένη φορά, αλλά εδώ βλέπουμε να λέει τα εξής, θα το ξαναδούμε και πάλι. Λέγει εδώ η Γραφή, η Αγία Γραφή: «Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους της προφητείας του Ιωήλ που ανέφερα προηγουμένως. Ιησούν των Αζωραίων, άνδρα από Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς, δυνάμεση και τέραση και σημείς, είσαι ποιησεν δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε». Πιο απλά, άνδρες Ισραηλίτες, σεις είδατε ανάμεσά σας ότι ο Θεός έστειλε άνδρα που αποδείχθηκε ότι ήταν απεσταλμένος του και το απόδειξε με δυνάμεις που διέθετε ο ίδιος, θείες δυνάμεις και τις οποίες έκανε σημεία και τέρατα, δηλαδή θαυμαστά γεγονότα μπροστά στα δικά σας μάτια. Μπροστά σε εσάς τα έκανε. Τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδο των λαβώντες διαχειρός ανώμων προσπίξαντες ανήλετε. Αυτόν που μπροστά στα μάτια σας έκανε θαυμαστά γεγονότα
ήλθω των λαβώντες, τη προγνώση και τη βουλή του Θεού, εσείς τον συλλάβατε. Βέβαια, με την πρόγνωση του Θεού και την αρρωχή του Θεού, την παραχώρηση του Θεού και με χέρια ανώμων ανθρώπων τον καρφώσατε πάνω στο σταυρό και τον θανατώσατε, προσπίξαντες αγγίλετε. Φτάνει στο γεγονός αυτό καθεαυτό της σταυρώσεως του Κυρίου μας, ότι αυτοί τον συνέλαβαν, του θυμίζει την προδοσία του Ιούδα και όλα εκείνα τα γεγονότα που συνέβησαν λίγες μέρες πριν, τους τα φέρνει στο μυαλό. Αλλά το εκείνο που αφήνει σε μας, όλα αφήνουν, το μεγαλείο και τη δύναμη του Πνεύματος είναι αυτό, στο ότι δεν αποκαλεί πουθενά αυτούς που το σταύρωσαν, φωνιάδες, ούτε σταυρωτές, αλλά ξεκινάει και εδώ την ομιλία του, στη συνέχεια, με τη λέξη «Άνδρες Ισραηλίτε». Μπορεί κάποιος από εμάς εδώ να συλλογιστεί ότι αφού ο Θεός είχε προβλέψει, δηλαδή τι λέει εδώ, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού και την απόφασή του, σύμφωνα με την πρόγνωση, δηλαδή κάνανε κάτι οι Εβραίοι που ο Θεός το γνώρισε και το είχε αποφασίσει από πριν. Δηλαδή σταύρωσε τον Χριστό. Και πάνω στο συλλογισμό αυτό μπορεί να πει κάποιος, συνήθως ακούγεται, αφού ο Θεός έτσι είχε ορίσει, τότε έγιναν υπηρέτες οι Εβραίοι στην απόφαση του Θεού. Και επομένως δεν πρέπει να καταδικαστούν. Νομίζω το ίδιο πρέπει να ισχύει για τον Ιούδα. Γιατί ήταν το όργανο που προδόθηκε ο Χριστός και συνελήφθη. Και αυτός ήταν μέσα στο σχέδιο πρόγνωσης και απόφασης Θεού. Τότε και ο Ιούδας δεν πρέπει να πάει στην κόλαση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Γραφή, και θα το πάρει της Εκκλησίας μας. Αλλά πρέπει να αποδώσουμε σε εισαγωγικά τιμή σε αυτούς που πήραν μέρος να εφαρμοστεί το σχέδιο του Θεού. Όχι, δεν είναι έτσι. Η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, σύμφωνα με τη γνώμη των Πατέρων, μπορούσε και ή το δυνατόν, αφού είναι παντοδύναμος, να συντελεστεί με ένα οποιοδήποτε άλλο τρόπο που ο Θεός μπορούσε να εφαρμόσει. Αλλά παρενέβη η ανθρώπινη κακία στη μέση και έδωσε το στίγμα της. Έδωσε το δικό της στίγμα, ένα τεράστιο της ανθρώπινης κακίας, θέλω να εκτελέσω αυτόν που έφερε το αγαθό στον κόσμο, το θέλημα του Θεού, θέλω εγώ να το εκτελέσω το σταυρό σου. Και βέβαια ο Θεός δεν αποκλεί την ανθρώπινη ελευθερία σε καμιά περίπτωση, δεν την εμποδίζει και να αφήνει να εξελίσσεται εντελώς ελεύθερα. Αυτό θυμίζει εδώ ο Άγιος Προφήτης όταν λέγει «έκδοτον», δηλαδή έκανε την έκδοση ο Θεός, αν δεν ήθελε ο Θεός το κάνει σε αυτό το πράγμα, και το έκανε από άπειρη εσπλαγνία, από άπειρη εσπλαγνία και από τίποτε άλλο. Όλο ο Θεός, αυτό λοιπόν που εσείς προσπίξαντες αγγίλετε, το σταυρώσατε και τον εφωνεύσατε, αυτόν ανέστησε. Λύσα στα σωδήνας του θανάτου. Καθότι ούτε δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε
και τον απάλλαξε από τα βάσανα του θανάτου. Γιατί δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί ο Χριστός μέσα στην αγκαλιά του θανάτου. Δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί ο Κύριος μας μέσα στην αγκαλιά του θανάτου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που σχολιάζει ακριβώς αυτό το γεγονός, αυτή τη φράση, ουκίν δυνατόν κρατήσε αυτόν υπό του θανάτου, δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί ο Χριστός από το θάνατο. Αυτό το δεν ήταν δυνατόν. Ας ακούσουμε τι λέγει γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί από το θάνατο? Πρώτον, γιατί και αυτός ο θάνατος δεν έχει τη δύναμη από τον εαυτό του. Καμία δύναμη δική του δεν έχει, ώστε να κρατάει με το έτσι θέλω στον Άδη ανθρώπους που είναι προορισμένοι για την Αθανασία. Πολύ δε περισσότερο τον Υιό του Θεού. Πολύ δε περισσότερο τον Υιό του Θεού. Ώστε λοιπόν δείχνει, επαναλαμβάνομαι αυτό, ότι την εξουσία ο θάνατος την πήρε, την έλαβε από τον Θεό. Ουκίν δυνατόν κρατήστε. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει τον Χριστό ο θάνατος. Γιατί δεν είχε τη δύναμη από μόνος του, αλλά την είχε λάβει από κάποιον άλλο. Παραχώρηση έγινε. Δεύτερον, ότι αυτός ο θάνατος δεν άντεξε μπροστά στην αγωνία εκείνου που έκανε την παραχώρηση. Ο Θεός παραχώρησε να σταυρωθεί. Ο Χριστός μας πόνεσε πάνω στο σταυρό. Πόνεσε και προσευχόμενος ακόμα στη Γεθσημανή. Είχε αγωνία. Αυτή την αγωνία που είχε ο Χριστός και που την παρακολουθούσε και ο Πατέρας από τον ουρανό, αυτή την αγωνία του Χριστού μας έπρεπε να την τερματίσει με τη δική του δύναμη ο Χριστός, συνοδεία του Πατέρα. Με τη συνοδεία του Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι αυτός όδινε κατέχον αυτόν ο θάνατος. Και αυτός ο θάνατος δεν άντεξε, λέει, όταν ήρθε η ώρα με τη δύναμη του Θεού να αφήσει, να φύγει από μέσα από τη δύναμη την αγκαλιά του. Ο Κύριος μας πόνεσε και πονάει ακόμα γιατί του έφυγε ο Χριστός. Επαναλαμβάνω, δεν είχε τη δύναμη να τον κρατήσει. Αν πόνεσε ο Χριστός μας, πόνεσε γιατί έπρεπε να πονέσει για να μας λυτρώσει σαν άνθρωπος. Αλλά και ο Άδης, ο θάνατος ο ίδιος και εκείνος υπέφερε όταν δέχτηκε τον Χριστό στην αγκαλιά του. Και όταν έφυγε από τα σπλάνα του, πάλι υπέφερε και εκείνος. Γιατί λέγει ότι πίστευσε, ο Χρυσόστομος, κάπου αλλού το λέει ο Χρυσόστομος, ότι αγκάλιασε άνθρωπο και σαν άνθρωπος ο Χριστός δεν μπορεί να του φύγει. Αλλά Θεό περιέτυχε. Θεό συνάντησε στην πραγματικότητα. Το δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί στον Άδη δείχνει για την Ανάσταση του Χριστού. Έτους λέγει, δεν ήταν δυνατό να κρατήσει ο Άδης, αφού δεν ήταν δυνατό να το κρατήσει, λέει, ξέρετε, αναστήθηκε. Έτους λέγει, δεν μπορούσε να το κρατήσει ο Άδης, ίσον αναστήθηκε δηλαδή. Αλλά συγκεκαλυμένα, σύμφωνα με τη φωνή του Αγίου Ζωστόμου, για να μην εξαγριώσει τα πλήθη. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι πνεύμα που δημιουργεί καταστάσεις, αλλά που μαλακώνει τις ψυχές, που τις ηρεμεί πέρα για πέρα. Μόλις είχαν φωτιστεί το Πνεύμα το Άγιο, μόλις, ήσαν γεμάτοι Άγιο Πνεύμα. Και αυτά που έλεγαν ήταν εκείνα που είχε πει ο Χριστός. Α, ακούστε, θα μιλάτε χωρίς να σκέφτεστε προηγουμένως τι θα λέτε.
Αυτά θα σας τα δώσει το Πνεύμα το Άγιο την ώρα εκείνη. Και αυτό σημαίνει τούτη τη στιγμή. Και οι προφητείες που έλεγαν ήταν προφητείες κατ' επιφυτίσεις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Άδης, εδώ θα σταθούμε να το δούμε λίγο για να μας μείνει στο μυαλό, δεν είχε καμία δύναμη πάνω στον Ιησού Χριστό. Και εμείς, από την άλλη πλευρά, δεν είμαστε πλασμένοι για τον Άδη, άπαξ διαπαντός. Δεν πεθαίνουμε για να μας κρατήσει στην αγκαλιά του ο Άδης, αλλά για να ζήσουμε. Και όλοι οι μάρτυρες που έπεφταν ο ένας μετά τον άλλον, εκατόμπες από θυσίες γίνονταν, δηλαδή εκατομμύρια, θα το πούμε έτσι, μάρτυρες έπεφταν, όχι στην αγκαλιά του Άδη. Άμα διαβάσουμε τα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι από εκεί και πέρα ζούσαν όλοι οι μάρτυρες οι Άγιοι. Σε αντίστροφη μέτρηση με εμάς, που αγκαλιάζουμε την εδώ ζωή και πιστεύουμε ότι ζούμε εδώ και τι πεθαίνουμε όταν πεθαίνουμε όταν έρθει η μέρα του θανάτου. Και επειδή οι Εβραίοι ένιωθαν υπερηφάνεια όταν έπιαναν στο σώμα τους, στο στόμα τους τους πατριάρχες, τους προφήτες, εκεί πια γέμιζαν από εγωισμό, γιατί έλεγαν ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ, παιδιά των προφητών, και μάλιστα όταν έπιαναν το στόμα, στο στόμα του Δαβίδ, και εκεί η υπερηφάνεια τους ήταν μεγάλη. Γι' αυτό ο προφήτης, ο Απόστολος Πέτρος, επικαλείται για απολογία ότι δεν είναι μεθυσμένοι, αλλά ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει κατέβει και δίνει τη μαρτυρία του για τα όσα συνέβησαν και τι θα ακολουθήσει στους αιώνες. Λέγει τα εξής: Δαβίδ δάρ λέγει εις αυτόν. Ο Δαβίδ λέγει στο Μεσσία. Πότε έζησε ο Δαβίδ? 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. 1080 χρόνια. Και μιλάει στην προσευχή του, στους ψαλμούς του μέσα, και λέγει πριν 1080 χρόνια προς το Μεσσία, τον Χριστό, αφού είχε Πνεύμα Άγιο και ήταν προφήτης, τι λέγει? Προωρώμην τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευτώ. Έβλεπα εγώ ο Μεσσίας μπροστά μου τον Κύριό μου πάντοτε. Τον έβλεπα ότι είναι στα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύσει, για να μην ανησυχώ και κρονιστώ από φόβο ή κίνδυνο οποιοδήποτε. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και εγκαλιάσατο η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Τις ημέρες δηλαδή, θα το πω πιο απλά, που ο Κύριος ήρθε στη γη επάνω. Ήρθε για να εκπληρώσει το έργο του Θεού, περνώντας από όσα είπαμε, διαμέσου των παθών του, μέσα από τα πάθη. Όλες αυτές τις ημέρες που ήταν ο Χριστός επάνω στη γη, σαν Μεσσίας, άνθρωπος όμως, προσέξτε το πράγμα, ήταν Θεός και άνθρωπος, αλλά πάσχει σαν άνθρωπος επάνω στη γη. Για να μην σαρευτώ, λέγει ο Χριστός ο Μεσσίας, και κλονιστώ και πέσω, έβλεπα τον Πατέρα μου να είναι δίπλα μου. Έβλεπα τον Πατέρα μου να είναι δίπλα μου. Γι' αυτό γέμισε από αγαλίαση η καρδιά μου και εφράνθηκε. Και ακόμη είμαι σίγουρος ότι η σάρκα μου δεν θα κατασκηνώσει στον Άδη με κάποια ελπίδα.
αυτά που, που διαβάζω τώρα και που ακούτε είναι προφητεία που αναφέρεται στη σταύρωση, στα παθήματα, στο θάνατο του Χριστού, γιατί γίνεται καθαρός λόγος ότι είναι δίπλα ο πατέρας του, ότι θα πεθάνει σαν άνθρωπος, θα πάει στον Άδη, αλλά η σάρκα του θα κατασκηνώσει στον Άδη με κάποια ελπίδα ότι θα αναστηθεί και θα φύγει από τα χέρια του θανάτου. Συνεχίζει εδώ ο Δαβίδ την προφητεία για το πρόσωπο του Χριστού, ότι ούτε εγκαταλείψει στην ψυχή μου η Σάδο, δεν θα αφήσει την ψυχή μου να παραμείνει με, μιλάει στον πατέρα του ο Κύριος εδώ πέρα, σαν άνθρωπος, δεν θα αφήσει την ψυχή μου να μείνει στον Άδη, ώστε να δει διαφθορά, ώστε εκεί πια να έχει το τέλος της και όχι παραπέρα. Εγνώρισε άσμη οδού ζωής, πληρώσε προσυνή του προσώπου σου. Γιατί Κύριε εσύ, μου εγνώρισες οδούς ζωής και μου χάρισες την ευφροσύνη του προσώπου σου. Αυτά είναι μία προφητεία που υπάρχει γραμμένη στο ψαλτήρι του Δαβίδ. Την επαναλαμβάνω, την είπε ο Δαβίδ 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός και μιλάει ακριβώς για την εισάδου κάθοδο του Χριστού, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τη σταυρωσή του, μόλις ήμουν το τετέλεστε, για τρεις ημέρες. Και αυτή ακριβώς η προφητεία, χαρακτηριστικά λέει ότι η σάρκα του Χριστού δεν θα παραμείνει στον Άδη μέσα και δεν θα δει τη φθορά που βλέπουν οι άλλες ανθρώπινες σάρκες. Δεν θα δει αυτή τη φθορά, αλλά θα αναστηθεί από τον Άδη και ότι θα δοξαστεί ανεβαίνοντας στον Θεό Πατέρα του στα δεξιά. Προωρώμην τον Κύριό μου ότι εκδεξιώνεστη. Τον είδα να είναι στα δεξιά μου. Στα δεξιά έβαλε και τον Κύριο. Και εμείς πιστεύουμε ότι και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Αυτό είναι η πίστη μας. Και μετά από αυτά βέβαια, αν θα προσέξουμε πολύ ξεκάθαρα εδώ, δεν πάει να απολογηθεί κατευθείαν ότι ξέρετε, είστε φωνιάδες, επαναλαμβάνω, κάτι που τονίσαμε και την περασμένη φορά, ότι έχουμε χρέος σε αυτούς που μας πολεμάνε να μην πηγαίνουμε κόντρα, αλλά εν ειρήνη, αν είναι δυνατόν, με κάποιο λόγο πράο και ήρεμο και συγκεκαλυμμένο, να το φέρουμε κοντά μας. Εδώ αναφέρεται ο Άγιος Απόστολος Πέτρος σε προφητείες και όχι σε προσωπικό λόγο δικό του, για να τους πει ότι ακούστε, μέσα στο έργο αυτό της σωτηρίας είσαστε και εσείς οι ίδιοι μέσα. Σωτηρίας, ήθελα να σώσει και εσάς. Ας είστε σταυρωτές. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, θα δούμε παρακάτω, ότι στο δίχτυ μέσα του λόγου του, την ημέρα εκείνη, 3.000 πίστευσαν στο λόγο του Αποστόλου Πέτρου. 3.000 ακριβώς. Ένας ψαράς στο επάγγελμα διαθέτει Άγιο Πνεύμα, στείνει το δίχτυ το πνευματικό και πιάνει μέσα σε αυτό χιλιάδες ανθρώπους. Και εμείς, Μιχαλάκη, είπες ότι είμαστε ευχαριστημένοι με αυτούς του λίγου που μας το λέμε. Έτσι. Καλά λες. Λοιπόν, άντρες αδελφοί, συνεχίζει το λόγο για να τελειώσουμε όπως ακριβώς πάει και το οι ερώτητες. Άντρες αδελφοί, εξών υπή με τα Παρισίας προς ημάς, περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και τελεύθησε και τάφη και το μήμα αυτού εστίνεν ημίν άκρη της ημέρας τάφης. Προφήτησουν υπάρχουν και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκαρπούτσος φίος αυτού το κατασάρκα να στείς τον Χριστό καθίσε επί του θρόνου αυτού. Διαβάζω λίγο γρήγορα να το πω, δεν μιλέψω αμέσως για να μας πάρει ο χρόνος. Άνδρες αδελφοί τους λέγει ο Δαβίδ ο Πατριάρχης ήταν πατέρας μας. Από την οσφή του, από τη μέση του
Λέγει το Πνεύμα το Άγιο, είναι προφητευμένο, ότι θα προέλθει ο Μεσσίας από τον προφήτη Δαβίδ, θα είναι από γονός. Μνημονεύει δηλαδή ότι ο προφήτης και ο βασιλιάς Δαβίδ θα κάνει παιδιά και από τα εγγόνια του θα γεννηθεί ο Χριστός μας. Επαναλαμβάνω, το τονίζει το γεγονός αυτό για να δείξει σε αυτούς ότι και ο Χριστός, ένας από τους απογόνους του Πατριάρχου Δαβίδ ήταν, που το σέβονταν και περηφανεύονταν γι' αυτό οι Εβραίοι. Γι' αυτό το λόγο το αναφέρει. Να μην έχουν λόγο να μιλήσουν. Και βέβαια, όχι μόνο θα γεννηθεί, αλλά και θα τον βάλει, λέει, να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ, το Μεσσία και Χριστό. Θα καθίσει στο θρόνο. Δεν μνημονεύει επίγειο εδώ θρόνο. Μιλάει για βασιλικό θρόνο, πνευματικό, της πνευματικής του επί της γης βασιλείας που είναι εκκλησία του. Εμείς είμαστε ο θρόνος του Χριστού, πάνω στο οποίο θρόνο πρέπει να κάθεται ο Χριστός. Η ψυχή του καθενός μας παίζει το ρόλο του θρόνου του Θεού. Και ένα αυτόν και δεύτερον, η βασιλεία του Θεού στον ουρανό είναι βασιλεία αιώνιος και τελεύθετος, και αυτή είναι η βασιλεία για την οποία μιλάει εδώ. Αυτήν ήρθε και έφερε πάνω στη γη και γι' αυτή μας προορίζει να ζήσουμε αιώνια. Προειδών, για να τελειώνω, ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ότι κατελήθη, ού κατελήθη η ψυχή αυτού εις άδου, ουδε εις άρξ αυτού είδε διαφθορά. Προείδε, λέει, τα μέλλοντα και ομίλησε για την Ανάσταση του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του Χριστού στον Άδη, ούτε σώμα του είδε καμία φθορά από την αποσύνθεση του τάφου. Αυτό το Χριστό που μπήκε στον Άδη τρεις ημέρες, αυτόν τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου σεις είστε μάρτυρες όλοι. Αυτό τον είδατε να αναστέλλετε όλοι. Και αναστήθηκε και ανυψώθηκε σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού και σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει για το Άγιο του Πνεύμα. Αγαπητοί μου αδελφοί, μη σας κουράσω ακόμη για να σταθώ εδώ και να έχετε κάποιο λόγο κι εσείς. Ο Απόστολος Πέτρος είναι συνέχεια της απολογίας του αυτή, του Απόστολου Πέτρου. Προσπαθεί στους Ιουδαίους και σε εμάς κατά συνέπεια, γιατί εμείς διαβάζουμε και αγιαζόμαστε από την που διαβάζουμε. Ό,τι ακούμε ή μελετάμε από Λόγο Θεού είναι αγιασμός καθαρός. Αγιασμός καθαρός. Η ψυχή μας πλένεται με αυτά που ακούμε εδώ μέσα. Γιατί μιλάμε και πρέπει ο πνεύμα, αλλά και πάντα ο Λόγος του Θεού έχει ένα Άγιο Πνεύμα μέσα. Δίνει την απολογία του με βάση τις γραφές ο Απόστολος Πέτρος. Αναφέρεται στα προφητικά βιβλία. Για μας, εμείς έχουμε γραφές. Τα ίδια είναι. Οι ίδιες γραφές είναι που της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να μας λέει πάντα θα υπάρχει ο αντίλογος ανάμεσά σας και ανάμεσά το εγκόσμιο πνεύμα. Το εγκόσμιο πνεύμα δεν συμφωνεί ποτέ με το πνεύμα του Χριστού. Ο κόσμος, όχι ο κόσμος οι άνθρωποι, αλλά ο τρόπος που ζει ο κόσμος ονομάζεται κόσμος στην Αγία Γραφή. Είναι επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της αρχός ο Χριστός μας και η αναζωνία του βίου. Τα τρία αυτά πράγματα τα ονομάζει κόσμος η Αγία Γραφή. Επιθυμία οφθαλμών, επιθυμία σαρκός και αλαζονία του βίου, ο Χριστός μας, τα ονόμασε κόσμο. Αυτά πάντα είναι αντιμέτωπα με το πνεύμα του Χριστού. Από αυτά εμφορείται, δηλαδή είναι γεμάτος ο κόσμος. Και έρχεται αντιμέτωπος με το πνεύμα του Χριστού. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στεκόμαστε απέναντι σύμφωνα με εκείνο ο Απόστολος Πέτρος μας άφησε σήμερα σαν παράδειγμα.
με τη μελέτη των γραφών. Και μην ξεχνάμε ότι το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε μετά από δεήσεις και προσευχές που έκαναν μέσα στο υπερόλυμα του Χριστού. Και είχαν μια ψυχή και μια καρδιά, αναφέραμε στο προηγούμενο, σε προηγούμενη σύναξη. Αυτά, εφόσον τα έχουμε εμείς και προσευχόμαστε, πάντα θα έχουμε το Άγιο και πάντα θα νιώθουμε μέσα μας μία χάρη, ώστε να μην είμαστε σκληροί σε τους Εβραίους, άμα αλλά μαλακοί, σύμφωνα με εκείνο που λέει πνεύμα πραγότητος, μέσα στην Αγία Γραφή ο Απόστολος Παύλος. Εύχομαι ο Κύριος μας να μην μας αφήσει και να μην τον αφήσουμε. Από το δεύτερο εξαρτάται το πρώτο. Να τον αγαπάμε και να του ζητάμε πάντα το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίζει σε όλες τις ημέρες της ζωής μας, όπως είπε ο Κύριος μας. Κάποιος από εσάς θέλει κάτι να πει, αν έχει μπορεί να το πει. Δώσε νύχση Μιχαλάκια που θέλεις να πεις κάτι. Έλα να κλείσουμε. Φτάνει 3/4 είναι αρκετά. Ο Απόστολος Πέτρος μόλις έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, από ό,τι κατάλαβα, κήρυξε με τέτοια δύναμη. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του έλεγε μέσα του με μία φωνή ότι αυτοί που είναι εκεί όλοι και περιμένουν και έχουν φύγει και έχουν πάρει δρόμους λάθος, είναι αδέρφια σου, είναι παιδιά μου, θα τους φέρεις κοντά. Και από αγάπη κήρυξε. Και κήρυξε με έναν τρόπο που, όπως είπατε, χρησιμοποίησε τους προφήτες για να τους πείσει, επειδή πιστεύανε στον αμέ παλαιό τον νόμο. Γιατί το είπα αυτό? Το είπα αυτό γιατί ο πλούσιος με τον Λάζαρο, εύχομαι, αδέρφια μου, να μην βρεθούμε στη στιγμή αυτή. Δεν θα βρεθούμε. Γιατί έχουμε πλούσιο το Λόγο του Θεού, έχουμε πάρα πολλές, να πούμε, αιστείες πνευματικές όπως είναι και εδώ, και πρέπει να μελετήσουμε για να μην φωνάξουμε και εμείς Αβραάμ, Αβραάμ, στείλε τον. Λοιπόν, εκεί κλείνω και λέω ότι πιο, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε συνέστηση στις γραφές και να τις μελετάμε, γιατί μας ακουμπάνε και μας βάζουν στο δρόμο που πρέπει να μπούμε. Και όχι μόνο αυτό, όπως το νιώθω, εγώ θα το πω. Πώς? Ότι διαβάζοντας την Αγία Γραφή το πρωί και όποτε μπορούμε, καθημερινά, οπωσδήποτε, έχουμε βάλει μέσα το Θεό σαν χωροφύλακα, και όταν κάνουμε μία κίνηση που δεν είναι καλή, λέει μη παιδί μου, η Γραφή έχει τη δύναμη αυτή. Τίποτα. Άρας αδελφός κάτι, να πεις τίποτα σύμφω. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα και εσύ μια ώρα και ο κύριος Μιχάλης μας είπε όλα αυτά. Εγώ είμαι πάντοτε σε αυτό το σημείο που μου λες ότι είμαι, ξέρω εγώ. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Για όλα αυτά, κύριε Αδάμ, πρέπει να έχουμε την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τις πράξεις. Τις κάνουμε όλα αυτά που είπες, πείσιμο τι, τις ψυχής. Αυτά που είπε ο Μιχάλης τώρα, προηγουμένως. Ή δεν τις κάνουμε. Αν κάνουμε τόσο δά, κάτι κερδίζουμε. Αν δεν κάνουμε όμως είναι κάπου. Σωστό. Πολύ σωστό. Συγγνώμη, να πω και εγώ κάτι. Να συμπληρώσεις. Ότι και το πλήσιμο της ψυχής μας γίνεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την εξιμολόγηση, με την κοινωνία και με την ελεημοσύνη, νομίζω. Για τις πράξεις. Τις πράξεις. Μπράβο. Και εκεί είναι όλο το θέμα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο η πράξη. Θεωρίες ακούμε και λέμε όσα θέλουμε. Άρα η προσπάθεια γίνεται όμως. Ιωσήφ. Δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια, έτσι είναι. Ιωσήφ. Δεν θα μας πει τώρα ο Κωστάκης ότι πήγε σήμερα και κάνει ελεημοσύνη. Το ξέρει μόνος. Μπράβο. Μακάρι να γίνονται, αυτό δεν. Δεν θα μάθεις μαθαίνουμε. Όχι. Και ένα άλλο που είναι η πιο μεγάλη πράξη αυτή είναι που θα
Μπορεί να έχει τη δύναμη να έχει λεπτά και να κάνει ελεημοσύνη ή να πηγαίνει και σε αρρώστου. Που είναι έργο Θεού. Εγώ με βάση τον εαυτό μου τα πω τώρα, έτσι. Δεν έχω δικαίωμα για κανέναν άλλον. Βλέπω ότι έχω ελαττώματα μέσα μου. Πολλά. Αγκάθια που με τσιμπάνε. Όχι. Και πολλές φορές άγρια, γαϊδουράγκαθα. Και νιώθω τον εαυτό μου κουρέλι. Και είπα εγώ ότι υποχρεωμένος μετά να γυρίσω και να πω κύριε μου σε παρακαλώ, συνδύθηκα πολύ άσχημα από μόνος μου. Δεν το λέω σε αυτό το πράγμα εσύ. Αλλά του το λέω και κλαίω στην πολιτική, σε παρακαλώ γιατί μ' άφησες και έπεσα που δεν μ' άφησες τόσο εγώ έπεσα από δική μου αιτία. Δώσε μου τη δύναμη να σηκωθώ. Είναι μεγαλύτερη πάλι αυτή. Γιατί και εκκλησία μπορεί να χτίσεις με λεπτά αν έχεις, αλλά το να φτιάξεις άγιο τον εαυτό σου πάνω στα πάθη σου είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που σε κάνει να αγιάζεις. Και νομίζω αυτός ο αγώνας είναι πολύ πιο καλύτερος από εκείνο και ο άλλος χρειάζεται, αν υπάρχουν και δεν μας είναι άγιο πράγμα. Αλλά άμα παλέψουν τον εαυτό και τον νικήσεις, θα θυμίσω τώρα τον Απόστολο Παύλο. Ακριβώς γιατί είναι γεγονός, όσοι μελετάμε γραφή, λέει, είδα λέει, έτερο νόμο εν της μέλεσή μου. Είδα, έτερο νόμο, λέει, βλέπω μέσα μου, να υπάρχει και ένας άλλος νόμος. Στα μέλη του σώματός μου, σε όλο το σώμα μου. Τι να κάνει αυτός ο νόμος. Εχμαλωτίζοντά με, να με σκλαβώνει ολόκληρο και να με θέλει να με κάνει δούλο του. Και εγώ φωνάζω, Κύριε ελέησέ με. Σε απλή γλώσσα λέγει ο πράγμα. Που σημαίνει ο Σύφ ότι αυτή, από αυτή την πάλη δεν απαλλάχθηκε κανένας, ούτε και απόστρεπτη, την είχαν. Και όχι μόνο αυτή, και αρρώστησαν από πάνω παράλληλα με εκείνη την πάλη. Καταλήγω λοιπόν ότι ο αγώνας είναι εσωτερικός κύριος. Εσωτερικός. Με ενοχλεί εμένα ο κύριος Παναγιώτης, έξω και μακριά εδώ λέγεται ο Παναγιώτης, τον κύριο Παναγιώτη. Εγώ θα πρέπει να βρω τα γόνατα κάτω και να πω σε παρακαλώ κύριε μου, συγχώρεσέ τον. Και επειδή βέβαια αυτό δεν γίνεται αυτομάτως με την πρώτη φορά να νιώσεις εσύ τη γλύκα, θα κάνεις πάλι, θα τρυπηθείς. Θα τσιμπιάσαι όταν θα προσέρχεσαι, γιατί τσιμπιάσαι πράγματι, δεν μπορεί να πεις να τσιμπιάμαι. Και σιγά 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 φεύγει αυτό το αγκάθι από εκεί και λες, α, γλιτρώθηκα. Αλλά υπάρχει, πρέπει να γίνεται πάλι που το κάνουμε δηλαδή. Και όταν έρχεσαι για ταπείνωση, αυτό, αυτό εννοεί. Βγάζω τα πάθη ένα-ένα-ένα ναι, και ό,τι δεν παίρνει τα άλλα. Ναι, τα ταπεινή όλοι, όχι να προκαλούμε και άλλοι να εκεί είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Επαναλαμβάνω, είναι εσωτερικό θέμα προσευχής και τη γλύκα την προσευχή την καταλαβαίνει κανεί. Τη προσευχή την καταλαβαίνει όταν την κάνει μόνο του, έστω και 5 και 10 αυτά που λέει ο λόγο, που δεν πρέπει να είναι μόνο τόσο προσευχή. Πρέπει και στην κλάρα που βρίσκεται εκεί παραγγελία, δηλαδή κύριε σου τέλει σώμα. Πάνω εκεί, στην κλάρα, κύριε σου λέει σώμα. Κάνει δουλειά, κάνει και έργο προσευχή. Και είναι δουλειά και προσευχή, το ίδιο πράγμα είναι. Και η προσευχή δουλειά είναι. Και η δουλειά προσευχή είναι. Στον δρόμο πάμε, κύριε Στέλε Σόν. Πώ θα γίνει η δουλειά, λέγε κατά πάντα πίσω. Άμα είναι τίμια η δουλειά. Ένα που κάνει άδεια δουλειά θα πει κύριε Σόν. Λοιπόν, άλλο άνθρωπο. Καλώ ήρθατε. Πάντω η παρατήρηση του Χρήστο. Θέλω να σα πω κάτι. Γιατί είπατε αυτά και μου πήγε αλλού το πνεύμα μου λίγο. Δηλαδή στο θέμα πάνω που α πούμε συντάγατε. Ότι τι είναι ελεημοσύνη, ο χριστιανό, οι χριστιανοί, εμεί το χώρο μα. Μπορούμε να την κάνουμε με μία άνεση, γιατί, γιατί φωνάζει μία φωνή μέσα μας και λέει άνθρωπος τι έχει να δώσει για να σώσει την ψυχή του. Και όταν βλέπουμε τον αδερφό μας ότι χάνεται και του πούμε δύο λόγια σωστά από την Αγία Γραφή, αυτά που θέλει ο Κύριος, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Τώρα αφαιρνητάρω και τελειώνουμε, πάει 8 η ώρα. Και χωρίς έλεος δεν βρίσκουμε έλεος μεγάλη. Δηλαδή και η ελεημοσύνη με γεμάτο το χέρι και αυτό χρειάζεται, ναι. Φέρνει το έλεος. Δεν γίνεται και χωρίς έλεος. Είναι το δυσκολότερο. Δεν γίνεται χωρίς έλεος. Δεν γίνεται χωρίς έλεος. Δεν γίνεται. Άμα δεν κάνουμε και αυτό δεν σωνόμαστε. Πώς το λέμε κύριε. Πόσο μια δεκάρα. Και μου κάνει εντύπωση εκεί ο Χρυσόστομος που σχολιάζει τα γεγονότα λέει να. Η μια χείρα δίνει μια κούφτα λέγοντα στο γροπιτηρία και ήταν η περιουσία τη. Η άλλη χείρα μπροστά στον Χριστό δίνει δύο λεπτά και ήταν η περιουσία τη. Και δεν είχαν άλλα. Και από εκεί πέρα δεν θα είχαν η μία να φάει, η άλλη να περάσει, θα λέγαμε σήμερα. Και εμεί οι Ιωσήφ λες,
Είναι δύσκολο να δώσουμε ένα δοσί. Σας είπε, δώστε. Το περίσσευμά μας. Δώστε. Το περίσσευμά, έτσι δεν είναι. Το δώστε, το είπε, αλλά εμείς τι κάνουμε. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κι άνθρωποι που πονάνε. Και περιμένουν από εμάς. Μακάρι να το καταλάβουμε. Θέλω, Κώστα, να σχολιάσεις λίγο την καβυθά περί της... Όχι, τώρα δεν χρειάζεται, θα τη ώρα. Επειδή πήγε. Προσεχή μας, θα σκόψουμε τα λόγια. Μπράβο. Άγιος ο Θεός. Ως και εμείς αφήνουμε σε φιλεύθερο και μη σε ενέργειση μας κρασμό, αλλά λύσεις μας από το πονηρού. Προστασία των χριστιανών κατέσχυντε, με σητία προς τον ποιητή να μετάδετε, μη παρήδης αμαρτωλών δε εισαιών φωνάς, αλλά και μην ξεχνάει όλα στον άλλον στην προσευχή του στην εκκλησία που πάει η πατού. Ευχαριστώ.